Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα για τους κατοίκους και επισκέπτες Καβάλας είναι το Ernst's Show που διοργανώνεται. Ωστόσο, φέτος έχει προκύψει κόλλημα με τη διοργάνωση και αποτελεί τελικό ερώτημα το αν θα διεξαχθεί. Η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα ρωτήθηκε για το ζήτημα και τόνισε πως η Δημοτική Αρχή τρέχει για να το στήσει, αφού προέκυψαν διάφορες καθυστερήσεις που κατέστησαν αδύνατο το στήσιμό του μέχρι στιγμής. Μεγάλο ερώτημα αποτελεί για τους κατοίκους της Καβάλας αλλά και για τους πολλούς επισκέπτες της πόλης το αν τελικά θα γίνει φέτος το Καβάλα Ernst's Show. Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα το οποίο προσελκύει πολύ κόσμο και θα είναι πλήγμα αν τελικά δεν διεξαχθεί. Γιατί αργήσαμε. Βάλε τις εκλογές, βάλε το γεγονός ότι άλλαξε διοίκηση, καινούργια διοίκηση, μέχρι να συμμαζευτούμε, να δούμε μέχρι που φτάνουν τα οικονομικά μας και όλα τα σχετικά αργήσαμε. Τα σωστά σοου χρειάζονται και πολύ χρόνο στην προετοιμασία και εμείς τι να κάνουμε, αργήσαμε. Βάλε και τις εκλογές, εντάξει, ευελπιστούμε πάντως και αν θα γίνει σας καλό να έρθετε γιατί είναι κάτι που αξίζει τον κόσμο και αν καταφέρουμε να το συνδυάσουμε με βραδινές παραστάσεις καλλιτεχνών κάτω στο λιμάνι, τραγουδιστών μοντέρνων για την ηλικία σας ας πούμε, αντιλαμβάνεσαι θα γίνει σκοτωμός. Η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα πάντως εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιώδης και εντυπωσιασμένη από το θέαμα που το Ernst's Show προσφέρει, γνωρίζοντας πως η διεξαγωγή του αποτελεί μια πολύ σημαντική ατραξιόν για την πόλη και το Δήμο της Καβάλας. Βρε παιδιά, όποιος το είδε έχει τρελαθεί, δηλαδή να βλέπεις τα F-16, να βλέπεις τα Apache, τα ελικόπτερα και όλος αυτός ο σχεδιασμός με τα γεράκια, τα αραβικά να πετούν με ένα φόντο το λιμάνι, δηλαδή τη θάλασσα την ίδια και το φρούριο της Καβάλας, αυτό το πράγμα, αυτό το show, σε κανένα μέρος του κόσμου δεν θα το δεις. Γιατί εκεί που γίνονται τα Ernst's Show συνήθως είναι παλιά αεροδρόμια. Η κυρία Τσανάκα δήλωσε μεταξύ άλλων πως γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου το εντυπωσιακό θέαμα να διεξαχθεί τελικά. Μια προσπάθεια την δυναμική της οποίας τόνισε με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Και εξάλλου μην ξεχνάς ότι εμείς είμαστε ακρίτες. Εμείς θέλουμε να ρηγήσουμε ακούγοντας τη μηχανή από το F-16 πάνω από τα κεραμίδια μας και να απλώνεις ρούχα και να τρελαίνες. Ή θέλουμε ας πούμε όταν βλέπουμε την πόρτα του ελικοπτέρου στην τελευταία του εμφάνιση να ανοίγει και να κατεβάζει μια ελληνική σημαία. Αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό για μας. Εδώ είναι Βαλκάνια παιδί μου, είναι σύνορα εδώ. Λοιπόν, για μας όλα αυτά έχουν αξία. Να δούμε τελικά, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διάστημα αν θα καταφέρει η Δημοτική Αρχή να διεξάγει τελικά στο Ernst's Show. Να δούμε τώρα τι γίνεται με ένα άλλο θέμα. Απλώνουν συνεχώς τα δίχτυα τους οι άνθρωποι που συστήνονται ως εθελοντές φιλανθρωπικών συλλόγων, αλλά στην πραγματικότητα είναι αετονίχηδες. Το φαινόμενο είναι γνωστό στη χώρα μας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού πληθυνόνται οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και τα φιλανθρωπικά αισθήματα όσων θέλουν να προσφέρουν χρήματα σε αγαθοεργίες.